είναι το ιερότερο κοιμήλιο του νεότερου ελληνισμού, είναι ζωντανό επί 104 χρόνια. Στέκεται αγέροχο και είναι το μοναδικό κομμάτι ελληνικής επικράτειας που δεν έχει υποστείλει την ελληνική σημαία για 104 χρόνια. Σας καλωσορίζω στο θορυκτό Αβέροφ, το οποίο μετονομάστηκε μέσα σε μία στιγμή, την 1η Σεπτεμβρίου του 1911, όταν κατέφθασε εδώ από το εξωτερικό που το είχαμε παραλάβει με κυβερνήτη τον τότε πλοίαρχο Παύλο Κουντουριώτη. Όταν έφτασε εδώ, στο Φάλιρο, 50.000 κόσμος το υποδέχτηκε και ήταν το μεγαλύτερο πλοίο που είχαμε ποτέ, το πιο σύγχρονο. Ο κόσμος ενθουσιάστηκε, ζητοκράβγαζε. Θεέ μου, τι πλοίο είναι αυτό, τι τόφαρος, τι θορυκτό. Και τότε, σε μια στιγμή και μέχρι τώρα, και θεσμικά και στο μυαλό των Ελλήνων, έμεινε το θορυκτό Αβέροφ και όχι το τεθωρακισμένο καταδρομικό που είναι στα χαρτιά. Είναι το ιερότερο κοιμήλιο του νεότερου ελληνισμού. Είναι ζωντανό επί 104 χρόνια. Στέκεται αγέροχο και είναι το μοναδικό κομμάτι ελληνικής επικράτειας που δεν έχει υποστείλει την ελληνική σημαία για 104 χρόνια. Ούτε στη γερμανική κατοχή εννοείται. Ούτε στη γερμανική κατοχή. Έφυγε, πήγε στην Μέση Ανατολή με τα πλοία του στόλου που είχαν απομείνει από τους γερμανικούς βομβαρδισμούς, έγραψε ιστορία και στη Μέση Ανατολή, γύρισε πίσω, γύρισαν και τα άλλα πλοία. Δεν υπάρχει όμως κανένα. Αυτό συνεχίζει και υπάρχει όρθιο και ανανεώνεται, ξαναγεννιέται και προχωράει προς τα μπρος. Το 1944, όταν υψώθηκε η ελληνική σημαία στην Ακρόπολη, η σημαία που υψώθηκε ήταν η σημαία του Αβέροφ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θορυκτού Αβέροφ είναι 1800 τόνοι το εκτόπισμά του, 140 μέτρα μήκος, 21 μέτρα πλάτος, 7,5 μέτρα το βύθισμά του. Διαθέτει πυροβόλα των 234 χιλιοστών μπροστά και πίσω. Πλευρικά διαθέτει 4 δίδυμους πύργους των 190 χιλιοστών. Η ταχύτητα του ήταν 23 κόμβοι μέγιστη, όταν το ταχύτερο τουρκικό πλοίο δεν υπερέβαινε τους 17 κόμβους. Φοβερή ταχυβολία. Ένα βλήμα ανά 8 δευτερόλεπτα οι μεγάλες κάνες και ένα βλήμα ανά 6 δευτερόλεπτα οι μικρές. Είναι τα δύο στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο πλοίαρχος Κουντουριώτης, η ταχυβολία και η ταχύτητα, για να μπορέσει μέσα σε ένα μήνα να κάνει το θαύμα, να νικήσει σε δύο ναυμαχίες τον τεράστιο τουρκικό στόλο και να τον κλείσει μέσα στα Δαρδανέλια για 60 χρόνια. Κορυφαία στιγμή του θορυκτού Αβέροφ και μαζί με το θορυκτό Αβέροφ του ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη και του πληρώματος του ελληνικού, του Έλληνα ναύτη, γιατί και τα τρία μαζί έγραψαν ιστορία, είναι κατά την ναυμαχία της Έλλης, όταν το θορυκτό έχει έρθει μπροστά από τον τουρκικό στόλο και τον σφυροκοπά. Τότε αποφασίζει ο ναύαρχος Κουντουριώτης να κινηθεί κατά επάνω στην ναυαρχίδα την τουρκική και να την εμβολήσει. Πάση δυνάμει, κινείται να την κόψει στη μέση. Είναι η στιγμή που ο Τούρκος ναύαρχος ο Ραμίζ βλέπει ένα θορυκτό να έρχεται κατά πάνω του και ένα ναύαρχο ακάλυπτο στην κόντρα γέφυρα επάνω, το οποίο δεν μπήκε ποτέ να καλυφθεί, να έρχεται να τον κόψει στη μέση. Είναι εκεί που σπάει και δίνει τη διαταγή πλέον στα υπόλοιπα τουρκικά πλοία να στρέψουν προς τα Δαρδανέλια. Οι Τούρκοι μπερδεύονται, άλλοι στρίβουν δεξιά, άλλοι αριστερά, κινδυνεύουν να συγκρουστούν και τους δίνει κατά μόνας να κινηθούν όπως και να φύγουν προς τα Δαρδανέλια. Ο Κουντουριώτης αρπάζει την ευκαιρία και πλέον κυνηγά μόνος του με το Αβέροφ τον τουρκικό στόλο, δημιουργώντας το βλάβες φοβερές και εκατοντάδες νεκρούς. Εάν το Αβέροφ, ή όπως θα ονομαζόταν, στα χέρια των Τούρκων, είχε πέσει στα χέρια των Τούρκων, δεν νομίζω ότι θα είχαν αλλάξει τίποτα, διότι, όπως είπαμε και πριν, τα σίδερα δεν γράφουν ιστορία.
Εδώ μπήκε ένας ναύαρχος, ο Παύλος Κουντουριώτης, και το ελληνικό πλήρωμα με την ελληνική ψυχή. Αυτά τα τρία. Το πιο σύγχρονο πλοίο στη Μεσόγειο τότε. Ο ναύαρχος Κουντουριώτης με την ορμή και το όραμά του. Και ένα πλήρωμα που είχε την αυτοσύνη και το πάθος του Έλληνα ναύτη, αυτό το εκρηκτικό τρίο έκανε αυτό το θαύμα να ελευθερώσουμε το Αιγαίο και να βοηθήσουμε το στρατό Ξηράς να κερδίσει στους αγώνες που έδινε στη Μακεδονία και στη Θράκη και να κερδίσουμε τους Βαλκανικούς πολέμους. Ο Εντεργέτης ο Γεώργιος Αβέροφ είχε αφήσει στη Διαθήκη του την εντολή να παραχωρηθεί στο πολεμικό ναυτικό το 1 τρίτον, που ήταν περίπου 8 εκατομμύρια χρυσές δραχμές, για την αγορά ενός πλοίου που να ήταν πολεμικό αλλά και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αυτό το ποσό χρησιμοποίησε η ελληνική κυβέρνηση όταν θέλησε να πάρει το Αβέροφ και το έδωσε σαν προκαταβολή, διότι το πλοίο στοίχισε 23 περίπου εκατομμύρια χρυσές δραχμές. Στοίχισε περίπου 30% παραπάνω από ό,τι θα στοίχιζε ένα αντίστοιχο πλοίο σε άλλο ναυπηγείο και σε άλλη χώρα. Το πλοίο ήταν απίστευτης ναυπηγικής ικανότητας και τέχνης, με φοβερά υλικά που τα βλέπουμε και μέχρι σήμερα και υπάρχουν και διατηρούνται, και γι' αυτό στήριξε τόσο πολύ. Με τα 8 εκατομμύρια καταφέραμε και το καπαρώσαμε. Τα υπόλοιπα εδόθησαν από το Ταμείο Εθνικού Στόλου με εράνους και με λεφτά του πολεμικού ναυτικού. Και είχε αφήσει ο Ευεργέτης στην διαθήκη του την παράκληση, το πλοίο αυτό που θα αγοραστεί με αυτά τα λεφτά, να πάρει το όνομά του. Γι' αυτό και ονομάστηκε Γεώργιος Αβέροφ. Το πλοίο καταρχάς συντηρείται όπως όλα τα πλοία του πολεμικού ναυτικού από το ίδιο το πολεμικό ναυτικό με το σύστημα που έχει συντηρήσεως. Επιπρόσθετα έχουμε την αυτοχρηματοδότηση από το μικρό εισιτήριο που έχουμε για τους επισκέπτες, όχι για τα παιδιά. Τα παιδιά είναι δωρεάν για τους μαθητές. Και με αυτά τα χρήματα προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για το πλοίο. Προσπαθούμε να ζωντανέψουμε τους χώρους, να τους αναπαλαιώσουμε και να τους κάνουμε λειτουργικούς. Υπάρχουν βέβαια και δωρητές. Κατά καιρούς υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν την Ελλάδα, αγαπούν το πολεμικό ναυτικό και σέβονται την ιστορία, που έχουν δώσει χρήματα, άλλος λιγότερα, άλλος περισσότερα, τα οποία έχουν πιάσει τόπο σε αυτό το πλοίο μέχρι το τελευταίο ευρώ. Εδώ βρισκόμαστε στο χώρο όπου ο ναύαρχος, ο εκάστοτε ναύαρχος και ο Παύλος Κουντουριώτης στην αρχή και μετά ο κάθε ναύαρχος, αρχηγός στόλου, έτρωγε με τους επιτελείς του. Παράλληλα βλέπουμε ένα αντίγραφο στολής επίσημης του ναυάρχου της εποχής εκείνης. Εδώ έχουμε μια πρωτότυπη. Αυθεντική, μια πρωτότυπη στολή του ναυάρχου, όπως και η πρωτότυπη, η αυθεντική στολή του Κουντουριώτη όταν ήταν πλοίαρχος κυβερνήτης στο Φθορικτό, όταν το έφερε από την Ιταλία. Εδώ είναι τα παράσημα του Κουντουριώτη και σαν αρχηγού στόλου, αλλά και σαν πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας το 1919. Εδώ βρισκόμαστε στο δωμάτιο του κυβερνήτου του πλοίου, το αυθεντικό. Αντίστοιχα εδώ βλέπουμε το δωμάτιο του υπάρχου που συνεχίζει με το δωμάτιο του πρώτου μηχανικού και οι οποίοι έχουν κοινό λουτρό. Εδώ βρισκόμαστε στο κέντρο επιχειρήσεων της εποχής, συγκεκριμένα το 1947 έως το 1952 που παροπλίστηκε το πλοίο. Ήταν μόνιμη έδρα του αρχηγού στόλου και του επιτελείου του. Το πλοίο ήταν ακυροβολημένο στην Ελευσίνα και εδώ βλέπουμε τα πλοία της εποχής 47 με 52, όλα τα πολεμικά πλοία, όπου μπορούσαν να αναγραφεί η αποστολή του κάθε πλοίου,
τι ώρα έφευγε και πού κατέπλε και είχε το επιτελείο και ο αρχηγός στόλου έννοια της κινήσεως του στόλου. Το πλοίο είχε αντιαεροπορικό σύστημα, το οποίο είχε τοποθετηθεί το 1927 στο μεγάλο εξυγχρονισμό που έγινε στην Τουλόν της Γαλλίας και ήταν πολύ επιτυχές και εύστοχο. Κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο στην Ελευσίνα και παρήχε μεγάλης αποτελεσματικότητας προστασίας στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας και στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας και δεν υπέστη καμία ζημία από κανένα αεροπορικό βομβαρδισμό είτε από τους Ιταλούς είτε από τους Γερμανούς. Αργότερα, όταν μετέβη στη Μέση Ανατολή, προστάτευε τα λιμάνια από αεροπορικούς βομβαρδισμούς των Γερμανών και μάλιστα, εκτός από τα φίλια πλοία και οι σύμμαχοι ήθελαν να έχουν κοντά τους το Αβέροφ για να τους προστατεύει με το αντιεροπορικό του σύστημα. Οι Γερμανοί, όταν ήξεραν ότι το Αβέροφ βρισκόταν σε ένα λιμάνι και ήθελαν να δράσουν εκεί, δεν πλησίαζαν σε απόσταση μικρότερη από 10 χιλιόμετρα. Βρισκόμαστε σε χώρο που χρησιμοποιούνταν για να κοιμούνται οι ναύτες. Τώρα εδώ εκτίθενται αντικείμενα των ανθρώπων που υπηρέτησαν το Αβέροφ και δόθηκαν από τους απογόνους τους. Επίσης, εδώ βρίσκονται και ιερά αντικείμενα από την εκκλησία του πλοίου. Εδώ βλέπουμε κάποια κομμάτια από την εκκλησία του πλοίου. Το θωρηκτό Αβέροφ είχε εκκλησία από κατασκευής. Οι Ιταλοί το χώρο που είναι η εκκλησία και που θα δούμε αργότερα, τον είχαν σαν αποθήκη πυρομαχικών. Βρισκόμαστε στο εκκλησάκι του πλοίου, αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο, προστάτη του ναυτικού αλλά και του Αβέροφ επί 104 χρόνια. Υπηρετούσε μόνιμα ιερέας στο Αβέροφ, ο οποίος συχνά ασκούσε και το λειτουργήμα του δασκάλου σε διαστήματα που δεν γίνονταν επιχειρήσεις. Βρισκόμαστε σε έναν από τους χώρους οι οποίοι είχαν τρεις βασικές χρήσεις. Κοιμούνται οι ναύτες σε ώρες που βρίσκονται στην οροφή κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατεβαίνουν την ώρα του ύπνου. Τρώνε στα τραπέζια που και εκείνα ανεβαίνουν στην οροφή όταν πρέπει να κατεβούν οι ώρες. Φορτώνεται το κάρβουνο. Το πλοίο εκκινείται με κάρβουνο, με γιάνθρακα. 1500 τόνοι κάρβουνο ήταν ο πλήρης φόρτος που έδιναν στο πλοίο μια φοβερή αυτονομία. Μπορούσε να πάει από εδώ ως την Αγγλία με 18,5 κόμβους μέση ταχύτητα χωρίς εφοδιασμό ή με 12-13 κόμβους ταχύτητα να διαπλέψει και τον Ατλαντικό και να φτάσει απέναντι στη Νέα Υόρκη πάλι επίσης χωρίς ανεφοδιασμό. Αυτό έδινε μια ξεχωριστή δυνατότητα στο Αβέροφ σε σχέση με τα πλοία της εποχής. Χρειαζόταν για τις επιχειρήσεις του Αιγαίου όπου οι αποστάσεις είναι μικρές, πολύ λίγο χρόνο για ανεφοδιασμό. Αυτό είχε μεγάλη σημασία, γιατί κάθε φορά που ο τουρκικός στόλος έβγαινε στα Δαρδανέλια για επιχειρήσεις, το πρώτο πλοίο που έσπευδε για να τους αντιμετωπίσει ήταν το Αβέροφ. Γι' αυτό και οι Τούρκοι είχαν ονομάσει το Αβέροφ «Διαβολοκάραβο», «Σεϊτάν Παπόρ». Μπροστά τους, όπου και να πήγαιναν, βρισκόταν το Αβέροφ. Για τους Έλληνες πάλι ήταν ο τυχερός Μπαρμπαγιώργης, γιατί ουδέποτε έπαθε κάποια σοβαρή ζημιά. Ούτε πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο στις ναυμαχίες, ούτε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ούτε έμεινε στάσιμο λόγω βλάβης και το σημαντικότερο, υπήρξαν ελάχιστοι ναύτες θύματα στο Αβέροφ. Σε όλους αυτούς τους πολέμους υπήρξε μόνο ένας νεκρός και περίπου 15 τραυματίες. Όταν αυτό το πλοίο προκάλεσε στον αντίπαλο στόλο πάνω από 400 νεκρούς και σημαντικές ζημιές στα πλοία του στόλου, που χρειάστηκαν αρκετοί μήνες για να επισκευαστούν με τη βοήθεια των Γερμανών. Τυχερός εξακολούθησε να είναι ο Μπαρμπαγιώργης και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου δεν έπαθε σοβαρές ζημιές, ούτε αυτοβυθίστηκε, πήγε και γύρισε από τη Μέση Ανατολή, έδωσε και τη σημαία στην Ακρόπολη που αποτελεί ύψιστη συμβολική πράξη και το έχουμε αλόβητο μέχρι σήμερα. Η τρίτη δουλειά λοιπόν που γίνεται εδώ είναι η φόρτωση του κάρβουνου. Ο ανεφοδιασμός του κάρβουνου διαρκούσε 2 μέρες. Ήταν κάτι πολύ επώδυνο, κουραστικό. Συμμετείχε όλο το πλήρωμα εκτός από τον κυβερνήτη και τον πρώτο μηχανικό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε περίπου 7 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού στο δάπεδο του ενός από τα δύο μηχανοστάσια. Το πλοίο έχει δύο μηχανοστάσια, από τα οποία ξεκινούν δύο άξονες και καταλήγουν σε δύο έλικες. Η μηχανή είναι τετρακύλινδρη, η μία μηχανή, παλινδρομική, τριπλής εκτονώσεως,
τέσσερις κύλινδροι που κινούνται με ατμό από την επάνω πλευρά, με ατμό που παράγεται στα λεβιτοστάσια που είναι στα διπλανά διαμερίσματα. Εδώ βρισκόμαστε στο κέντρο ελέγχου των μηχανών. Εδώ βρίσκεται κατά τη διάρκεια των ταξιδίων και των αμαχιών ο πρώτος μηχανικός και οι μηχανικοί, οι αξιωματικοί, οι οποίοι έλεγχαν την λειτουργία των μηχανών και τις βλάβες που παρουσιαζόντουσαν, δίνοντας τις κατάλληλες εντολές από φωναγωγούς προς τα μηχανοστάσια. Βρισκόμαστε στον ένα από τους τέσσερις πλευρικούς πύργους των 190 χιλιοστών που έχουν την ίδια θωράκιση με τους κύριους πύργους και το κυρίως πλοίο, 20 εκατοστά τσάλι πρωτογενές που δεν σπουριάζει. Τα ελάχιστα σημάδια των εχθρών που μένουν αποτυπωμένα στο εξωτερικό του πλοίου. Το πλοίο είχε ξεχωριστό μαγειρίο των ασθενών και των υπαξιωματικών, ξεχωριστό μαγειρίο για τον άβαρχο και τους αξιωματικούς και άλλο μαγειρίο για τους ναύτες, που ήταν και το μεγαλύτερο καθώς ήταν και πιο πολύ, σε περίοδο ειρήνης 600 άτομα και σε περίοδο πολέμου 1200. Ο φούρνος του πλοίου παρήγαγε έως και 680 καρβέλια ψωμί την ημέρα και είχε τη δυνατότητα να εφοδιάζει και τα άλλα πλοία του στόλου που συνορμούσαν μαζί με την αβαρχίδα. Στο πρόστεγο, το μπροστινό μέρος του πλοίου κάτω από τα κανόνια του προωραίου πύργου. Βλέπουμε τις τρεις άγκυρες του πλοίου και το μηχανισμό χειροκίνητης ανελκύσεως της άγκυρας των 8 τόνων σε περίπτωση που ο ατμοκίνητος εργάτης πάθει κάποια βλάβη. 36 ναύτες από 12 σε κάθε ένα από τα επίπεδα του πλοίου συνέβαλαν για την ανέλκυση της άγκυρας. Βλέπουμε τις γέφυρες του πλοίου, τη γέφυρα ειρήνης η οποία ανοίγει και γίνεται τελείως ανοιχτή. Ακριβώς πίσω, τη θωρακισμένη γέφυρα, στην οποία δεν μπήκε ποτέ ο κουντουριώτης για να προφυλαχτεί στις ναυμαχίες, παρόλες τις προτροπές των επιτελών του. Και τέλος, επάνω, την κόντρα γέφυρα από την οποία ο κουντουριώτης ακάλυπτος καθ' όλη τη διάρκεια των ναυμαχιών, έδινε τις οδηγίες στο καράβι και ολόκληρο τον ελληνικό στόλο. Στο πάνω μέρος του ιστού, βλέπουμε τον πύργο των οπτήρων, δηλαδή των ναυτών που με τα κιάλια εντοπίζουν τον εχθρικό στόχο. Είναι ζήτημα εάν στην παγκόσμια ιστορία του πολεμικού ναυτικού θα μπορούσαμε να συναντήσουμε άλλο πολεμικό πλοίο που να συνδέθηκε για σχεδόν μισό αιώνα με την ιστορία και τα πεπρωμένα ενός έθνους. Το θορυκτό Αβέροφ, μοναδική ίσως εξαίρεση, συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με τη διαμόρφωση ιστορικών γεγονότων εθνικής εμβέλειας χωρίς ουδέποτε να γνωρίσει την ήττα. Σήμερα το θορυκτό Αβέροφ στέκεται αγέροχο, φωτεινό σύμβολο της ελληνικής ναυτοσύνης και του πολεμικού ηρωισμού.